Έστω και δύσκολα, ο Γουσού Αργυρούπολης έκαψε την αντίσταση των Αγίων Αναργύρων με 1-0 στην αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής για τον δεύτερο όμιλο της ΑΕ και παραμένει ολοζώντανος στη μάχη του τίτλου. Οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να σκοράρουν, όμως δεν τα κατάφεραν, αφού δεν είχαν το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση ισορρόπησε και έδειξε και τις επιθετικές αρετές της, όμως το μάτς τελικά κρίθηκε υπέρ των Πορτοκαλί στις λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, μετά την όμορφη συνεργασία ανάμεσα στον Δραγκοντίδη και τον Λεβέντη, ο τελευταίος από κοντά έγραψε το 1-0 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών και χάρισε τελικά μια σπουδαία σημασίας νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δείχνουν πως θα παλέψουν για τον τίτλο μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι, αυτό μετράει. Τώρα μετράει η ουσία. Τώρα καταθέτουμε ψυχή σε κάθε παιχνίδι. Πολλές φορές τελειώνουν τα συστήματα, τελειώνουν οι οδηγίες και πάμε με την ψυχή. Έτσι, είχαμε την ατυχία να έχουμε δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, δύο παιδάκια, το Χιόνι και τον Παπακοσταντίνο, οι οποίοι ήταν μεγάλη απώλεια για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, λαβωμένοι, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή εικόνα και στα 90 λεπτά. Νομίζω ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες όποια ομάδα και να κέρδιζε θα ήταν σωστό ποδοσφαιρικά να πω, αν υπάρχει δικαιοσύνη. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε στο πρώτο κάποιες μπαλιές και κάποιες προϋποθέσεις που θέλαμε να φτιάξουμε στην πλάτη της άμυνάς τους. Και νομίζω ότι το μάτς ενώ βάδιζε για 0-0, ήρθε ένα γκολ, πιστεύω, από το πουθενά, από τη στιγμή που ο αντίπαλος παίζει με το center back, center four. Μετά το παλέψαμε και προσπαθήσαμε, βγήκαμε, κάναμε και προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι τελικά νιώθουμε μία πίκρα, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πόντο από μία ομάδα που είναι πρώτη και έχουμε 22 βαθμούς διαφορά. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε από την αρχή της χρονιάς. Κάποιες φορές βγάλαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν τις κάναμε. Με μία πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, τους Αγίους Αναργύρους. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε και κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε και όπου μας βγει. Στόχος ήταν να σωθούμε γρήγορα, να κάνουμε μια καλή πορεία μέσα στην εξάδα. Στην πορεία μας βγαίνει πρωταθλητισμός και το διεκδικούμε όσο πάει.